Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Αποφασισμένος για αλλαγές και ριζική ανανέωση στη γαλάζια παράταξη, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία ημέρα μετά τη νίκη του στις ισοκομματικές εκλογές. Μια νίκη η οποία φαίνεται ότι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά. Ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη σύντομη τελετή παράβασης παραλαβής στα γραφεία του κόμματος, έστειλε μήνυμα ανανέωσης της Νέας Δημοκρατίας. Και απαντώντας του Γιάννη Πλακιωτάκη, ευχαρίστησε τον ίδιο το έργο του, αλλά και όλα τα μέλη της ΚΕΦΕ και τους εθελοντές, επισημαίνοντας πως το κόμμα έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Θα επιχειρήσουμε να ανανεώσουμε δημιουργικά τη Νέα Δημοκρατία. Με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή της, αλλά αντιλαμβανόμενοι και την πραγματικότητα των καιρών. Οι πολίτες ψήφισαν για δημιουργική ανανέωση και ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία και πάλι να ανακαλύψει τις βασικές αξίες που με τόσο συνέπεια υπηρέτησε. Αυτές οι αξίες θα βρεθούν απέναντι στο λαϊκισμό μιας αναποτελεσματικής κυβέρνησης. Και χρέος όλων μας είναι πολύ σύντομα η Νέα Δημοκρατία να γίνει πάλι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που θα εκφράσει όλους τους πολίτες της κοινής λογικής που αντιπαλεύονται το λαϊκισμό και επενδύουν στον ορθό λόγο. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει πολύ σύντομα πιστικό αναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση. Και σε αυτή την προσπάθεια, όπως είπες, αγαπητέ Γιάννη, δεν περισσεύει απολύτως κανείς. Χρέος δικό μου είναι όχι απλά να εξασφαλίσω στην πράξη την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, την οποία τη θεωρώ απολύτως δεδομένη, αλλά να πετύχω και τη δημιουργική της διεύρυνση. Θα σταθώ δίπλα του. Πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του κόμματος, έτσι ώστε να καταστήσουμε τη Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη δύναμη, φιλοευρωπαϊκή, εναλλακτική δύναμη για τον τόπο. Πιστεύω ότι και όλα τα στελέχη του κόμματος το ίδιο θα πράξουν, άλλωστε στη νέα εποχή κανείς δεν περισσεύει. Θετικά μηνύματα για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος εισέπραξε από τις μέχρι στιγμής συναντήσεις του στα πλαίσια της περιοδίας του Ανά την Ευρώπη ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήβης Τσακαλώτος. Σήμερα, ο Σπυρός Φιλανδός ομολογός του εμφανίστηκε αισιόδοξος για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, ενώ χθες ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών τάχθηκε υπέρ του να ξεκινήσει η συζήτηση για το ελληνικό χρέος το συντομότερο δυνατόν. Assessment is ongoing. The institutions will discuss this further with a mission that will take place, as we said, later this month. The only thing I would like to add is that any speculation, at least for the Commission, as to the position of the Commission on this draft law is pure speculation. The Commission has not offered any assessment at this stage. This will be done, as always, after a thorough investigation, a thorough discussion with the Hellenic authorities and the other institutions. Κυρίες και κύριοι, τα ρεπορτάζ τα οποία αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα, πρώτο θέμα, η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Κοντά μας ο Γιάννης Νάκος για να δούμε και τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα κύριε Θεολόγη, καλώς σας βρήκα. Θα πρέπει να πούμε ότι εμείς κάναμε το ρεπορτάζ τεστ, είδαμε τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο από κοντά, τα είδαν και οι τηλεθεατές μας βάσει των ρεπορτάζ και βάσει και αυτού του κλίματος ήρθες και εσύ τώρα να δώσεις και το δικό σου τόνο στο άρθρο σου, έτσι δεν είναι? Για πες μου, βεβαίως, τι σχολίασες σήμερα? Προτίμησα να σχολιάσω. Και ποιος ήταν ο τίτλος του άρθρου σου? Αρθρογράφω καθημερινά και η σημερινή μου στήλη είχε ως τίτλο «Η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία» και το στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συγκρατήσουν και οι τηλεθεατές, αλλά και γενικότερα εκπνέεται από το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι το μεγάλο στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι όσο το δυνατόν συντομότερο η Νέα Δημοκρατία να οριοθετήσει τα διαχωριστικά όρια του κόμματος του από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να προσδιορίσει με σοβαρές προτάσεις, αλλά και οικονομικά τεκμηριωμένες, τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην υποεξέλιξη διαπραγμάτευση, η οποία να τονίσουμε ότι εγκυμονεί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλούμε ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους. Mm-hmm. Τώρα, ένα ακόμη σχόλιο για να κλείσω από το, όσον αφορά το άρθρο μου, είναι ότι
Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλοί αναρωτιούνται πώς θα αποτέλεσε την έκπληξη των εκλογών. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να κρατήσει έξω από τα όρια της πολιτικής, της πολιτικής του ατζέντα, τη γάγκρινα του δημοσίου διαλόγου, τη λεγόμενη παραπολιτική. Mm-hmm. Αυτό το ποιοτικό στοιχείο, αλλά και η τεχνικά και η financial adjustment, ας πούμε, οι οικονομικά προτάσεις του, ήταν τα κλειδιά για να ξεκλειδώσει τις καρδιές των αμφιταλδευόμενων νεοδημοκρατών, οι οποίοι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήξεραν ποιον από τους δύο να προτιμήσουν, είχαν διάφορες αμφιβολίες και τελικά η πλάστιγκα έγινε προς την πλευρά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, ενωμένη αλλά και ανανεωμένη και ικανή να αντιμετωπίσει το ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα, με κυρίως αυτό που μας έρχεται, το ζήτημα του ασφαλιστικού. Μάλιστα. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματικά κράτησε χαμηλούς τόνους. Ήταν και αυτό ένα στοιχείο μαζί με τις προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν, με τα πιο κοινωνιακά παιχνίδια, με τα social media, τα οποία διαδραμάτισαν το δικό τους ρόλο. Εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα και λόγω της επαγγελματικής στροφής για εμάς, για τους άλλους διαστροφής. Όπως και να έχει όμως το θέμα, τα αποτελέσματα δείχνουν μια απόσταση, υπάρχουν πλέον τα τελικά αποτελέσματα και δείχνουν μια απόσταση περίπου των 6 ποσοστίων μονάδων, ξέραμε ακριβώς από τις 8 περίπου το βράδυ χθες, Γιάννη. Ακριβώς. Νομίζω χθες το βράδυ ήταν στις 6 μονάδες και τελικά σήμερα ο κύριος Τραγάκης το μεσημέρι, γύρω στις 1 η ώρα, 1 και κάτι, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ζωντανά σε όλους τους δημοσιογράφους οι οποίοι πάρισαν τους τηλεφόρους Υγρού, λέγοντας ότι όλοι ενωμένοι θα πάμε, να τρέμει ο κύριος Τσίπρας. Ήταν το σχόλιο το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα τελικά αποτελέσματα ήταν ότι ψήφισαν συνολικά 334.752 ψηφοφόροι, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό της τάξεως 52,43% και ο κύριος Μιεμαράκης με ένα ποσοστό της τάξεως 47,57%. Άρα συνολικά. Δηλαδή 4,8 ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο. Πολλοί λένε ότι διαδραμάτισε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η απόσταση χρονική, δηλαδή ότι δεν έγιναν εκλογές την επόμενη Κυριακή του Δεκέμβρη, όπως επίσης βέβαια έπαιξε ρόλο και η όλη με μπλοκή στη διαδικασία, όπως αποτυπώθηκε και αρχικά με το σύστημα το οποίο δεν υποστήριξε τελικά τα πράγματα. Και θα αλλάξω λίγο έτσι την ροή της κουβέντας μας για να πω ότι ίσως ο πρωταρχικός αίτης αυτού του πράγματος, ένας άνθρωπος στον οποίο αποδίδεται ευθύνη, ο κ. Παπαδημίκος, φαίνεται τελικά σε αυτές τις εξελίξεις να παραμένει, έτσι, να είναι επιθυμητό να παραμείνει. Μετά από μια ολικόλεπτη συνάντηση του νέου πρόεδρου πλέον, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον κύριο Παπαμίκο, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίστηκε να παραμείνει στη θέση του έως ότου λάβει χώρα το επόμενο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στο οποίο νομίζω θα πάρθουν σημαντικές αποφάσεις γενικότερα για το μέλλον της κεντροδεξιάς αλλά και για της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το πρώτο σχόλιο στο πολιτικό γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το πρωί? Έτσι, ένα στοιχείο το οποίο. Σήμερα το πρωί στις 10 το πρωί έφτασε ο κύριος Κυριάκου Μητσοτάκη στο πολιτικό του γραφείο στο Παγκράτη. Υπήρχαν πλήθος δημοσιογράφων, από ό,τι μαθαίνουμε. Έκανε κάποιες δηλώσεις λέγοντας πως μας περιμένει σκληρή δουλειά από εδώ και πέρα. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε ανανεωμένη. Ενώ παράλληλα, για να συνεχίσω να συμπληρώσω το ρεπορτάζ, όταν έγινε μια υπαράδοση παραλαβή, αν θέλετε, της Κιτάλης από τον κύριο Πλακιωτάκη στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά ευχαρίστησε τόσο και τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, τον υπηρεσιακό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και τον κύριο Γιάννη Τραγάκη, τον πρόεδρο της ΚΕΦΕ, αλλά έκανε και ιδιαίτερη μνήμα στους εθελοντές, στους χιλιάδες εθελοντές που στάθηκαν στο πλευρό του, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξαναγίνει ισχυρή μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη απέναντι στο λαϊκισμό. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να έχει συναντήσεις, σημαντικές συναντήσεις με τους πρώην αρχηγούς. Αύριο θα έχει τετατέτ με τους πρώην προέδρους. Υπολογίζεται ότι αύριο στις 12.30 θα συναντηθεί με τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ενώ μία ώρα αργότερα στις 1.30 θα συναντηθεί με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και οι δύο συναντήσεις θα γίνουν στα γραφεία τους στη Βουλή. Mm-hmm. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε βέβαια και την στάση την οποία κράτησε ο διεθνής τύπος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχόλια τα οποία επικράτησαν στις κορυφαίες των εφημερίδων τουλάχιστον και είχαν στο επίκεντρο τόσο την ίδια την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, τον αγώνα του, αλλά την παρουσία του στο κόμμα, όπως ως outsider αφενός το χαρακτήριζαν και αφετέρου, σχολίαζαν και το πώς θα σταθεί ο ίδιος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε λοιπόν τις δικές σου ομαδοποιήσεις.
σύσσωμος ευρωπαϊκός τύπος, κατέκλυσε τα σημερινά του πρωτοσέλιδα με αναφορές στο μεγάλο νικητή, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τα δύο δημοσιεύματα τα οποία κράτησα εγώ, διότι ήταν αναρρύθμιτα πραγματικά. Ήταν το δημοσίευμα του Guardian, το οποίο αναφέρει ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκλέχθηκε για να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Αλέξη Τσίπρα και να ανανεώσει τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ το δεύτερο δημοσίευμα ήταν, που με έκανε εντύπωση, το δημοσίευμα της γερμανικής της Handelsblatt, το οποίο αναφέρει ότι φιλοξενεί μάλλον δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας, που είχε δηλώσει ο ίδιος, ότι εγώ μπορώ να νικήσω τον Τσίπρα. Βέβαια, ένα ακόμα πρωτοσέλιδο το οποίο αξίζει να αναφερθεί και νομίζω θα αποσαφινιστεί και θα βγουν σημαντικά συμπεράσματα σήμερα το βράδυ, είναι το δημοσίευμα της Le Monde, το οποίο αναφέρει για ήττα του καραμαλικού μπλοκ. Και λέω ότι θα αποσαφινιστεί σήμερα το βράδυ, διότι σήμερα το βράδυ στον Ελληνικό φιλοξενείται ο κύριος Ευάγγελος Μημαράκης. Θα τον ανακρίνει ο κύριος Χατζηνικολάου και νομίζω ότι θα βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα σχετικά με τη στάση του καραμαλικού μπλοκ για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αν και όπως έτσι έχουμε πει κατά καιρούς, νομίζω, Γιάννη, ότι οι ισορροπίες θα κρατηθούν στην Νέα Δημοκρατία και θα ικανοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει, και όλες οι τάσεις οι οποίες συναποτελούν, συναπαρτίζουν στο συγκεκριμένο κόμμα. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τις πρώτες στιγμές του νέου Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, το lifestyle δηλαδή. Όχι lifestyle, ίσως lifestyle να είναι η όλη η εικόνα, η οπτική. Ποιες ήταν οι πρώτες φωτογραφίες και τα σχόλια του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μιλώ πάντοτε σε συνάρτηση για σημεία που βρίσκονται σε συνάρτηση με την οικογένειά του. Ακριβώς αυτό. Οι πρώτες φωτογραφίες ήρθαν στο φως δημοσιότητας. Νομίζω δίπλα του στάθηκαν επάξια και ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, φυσικά παρόν βέβαια με τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ενώ όσον αφορά την οικογένειά του, δεν ξέχασε να την ευχαριστήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων δηλώσεων του, αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, λέγοντας ότι χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας του αλλά και των παιδιών του, δεν θα είχε τη δυνατότητα να βρίσκεται στη σημερινή. Και υπάρχει αυτή η φωτογραφία, όπως και η φωτογραφία με τον πατέρα του, έτσι. Βέβαια, ήταν σε χρόνο εξπρές. Δηλαδή, πριν πάει να κάνει τις δηλώσεις, πέρασε από το σπίτι του πατέρα του και βγήκε η φωτογραφία. Νομίζω ιδιαίτερη σημαντική στιγμή, ναι, και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να δει το γιο του αρχηγού της, ναι, Δημοκρατίας. Μάλιστα, το ευχήθηκε, ναι, και πρωθυπουργός. Ελπίζουμε να πιάσει η ευκαιρία. Μάλιστα. Είναι έτσι μια κίνηση, πραγματικά μια διαδικασία που για έναν πατέρα μόνο πνοή ζωή μπορεί να δώσει. Και ας θυμηθούμε και το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη σήμερα, αλλά και τη φωτογραφία της με συγκινησιακή φόρτιση. Με την Μαρίκα, με την κυρία Μαρίκα Μητσοτάκη. Γιάννη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εγώ σε ευχαριστήσω. Καλώς βράδυ. Και θα περάσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να κάνουμε μια αλλιώτικη βόλτα προς τη Βουλγαρία, που τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Πρωταγωνιστεί μαζί με την Ξάνθη και τον πολιτισμό της. Λόγω όλου αυτού του σάλου που έχει ξεσπάσει αναφορικά με την αποπληρωμή του μεγάλη καλλιτέχνη, του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, μέσω τέτοιου, εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από μια εταιρεία που εδράζεται στην Σόφια, ο Γιάννης Σιδηρόπουλος, ο διευθυντής του xanthipress.gr, έχει το ρεπορτάζ. Να τον καλησπέρισουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πράγματι, είναι μια υπόθεση που έχει πολλές παραμέτρους. Δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά, να αποδώσει ευθύνες πολιτικές, ηθικές ή οτιδήποτε σε κάποια από τις πλευρές που εμπλέκονται. Και η κατάσταση έχει ως εξής. Είναι μια υπόθεση την οποία εμείς την είχαμε προαναγγείλει το Σεπτέμβριο. Και μάλιστα η υπόθεση αυτή, η συναυλία με αυτό το ποσό και σε αυτήν την εταιρεία έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό των γιορτών Παλιάς Πόλης από τον Ιούνιο. Mm-hmm. Το Σεπτέμβριο, όταν ολοκληρώθηκαν οι γιορτές, είχαμε γράψει ότι υπάρχει θέμα με την βουλγάρικη εταιρεία. Πώς είναι δυνατόν να τιμολογηθεί, mm-hmm, αυτή η υπηρεσία από μια βουλγάρικη εταιρεία, παρότι την ομότυπα αυτό μπορεί να γίνει. Πριν από λίγες ημέρες, όταν οριστικοποιήθηκε η δαπάνη και πληρώθηκε η εταιρεία, επίσης είχαμε κάνει ένα σχετικό σχόλιο. Μετά παρενέβη η αντιπολίτευση, έγινε κατέστη το θέμα πολιτικό μεταξύ των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε μια συζήτηση. Ο κύριος Λύρας είχε πει ακριβώς αυτά που υποστήριξε και τις τελευταίες μέρες, ότι ο Δήμος Ξάνθης επιλέγει καλλιτέχνες. Αυτή η εταιρεία εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη και με αυτήν συμβληθήκαμε και την πληρώσαμε. Η πλευρά της, του καλλιτέχνη, ο μάνατζερ, ο κύριος Πατσέλας, μίλησα και μαζί του σήμερα, αλλά μίλησε και σε πολλά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm, υποστηρίζει ότι, καταρχάς να πούμε, χθες υποστήριξε ότι αργά πληροφορήθηκε ότι πρέπει να
τιμολογήσει την υπηρεσία του πελάτη στη βουλγαρική εταιρεία. Σήμερα πάντως εμένα διευκρίνησε ότι ο ίδιος δέχτηκε μια πρόταση από την βουλγάρικη εταιρεία να τραγουδήσει ο Παπακωνσταντίνος στις γιορτές Παλιάς Πόλης. Η προσφορά του ήταν 8.500 ευρώ. Έκοψε το τιμολόγιο ως όφυλο ο ίδιος όταν ολοκληρώθηκε η παροχή αυτής της υπηρεσίας προς την βουλγαρική εταιρεία και αυτή εν συνεχεία προφανώς τιμολόγησε στο Δήμο της Ξάνθης, αλλά όπως είπε οι ίδιοι δεν εμπλέκονται με εκείνο το θέμα. Το ζήτημα είναι το εξής. Εσύ το λες στο ρεπορτάζ σου. Ναι, και ποιος επίσης ενέπλεξε τελικά τη βουλγαρική εταιρεία. Ποιος βρίσκεται πίσω από την πολυσυζητημένη εταιρεία. Αυτό είναι και το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο έρχεται να εμπλουτίσει στη συνέχεια το ρεπορτάζ σου, Γιάννη. Ναι, και δεν είναι μόνο το ηθικό σκέλος για το λόγο ότι υπάρχει διαφυγή, φόρο αποφυγή στην Ελλάδα προκειμένου να γίνει αυτό το τρίκ που έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις με άλλες εταιρείες, που όμως δεν είναι δημοσίου συμφέροντος, δεν έχουν να κάνουν με δημόσιο συμφέρον. Είναι και το ζήτημα γιατί ενώ η συναυλία κόστησε 8.500 όπως αναφέρει η πλευρά του καλλιτέχνη, τελικά αυτή τιμολογήθηκε 16.000 ευρώ και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο ερώτημα. Άρα η μία πλευρά ρίχνει στην άλλη τις ευθύνες για το ποιος ενέπλεξε τη βουλγαρική εταιρεία ουσιαστικά. Και δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί είναι άφαντος και ο ιδιοκτήτης της βουλγαρικής εταιρείας, τον οποίο αναζητήσαμε. Mm-hmm. Σύμφωνα με τη δική μας έρευνα, βρήκαμε και το καταστατικό της εταιρείας. Ιδρύθηκε το 2014, καταγράφει και εγγράφει στις αρχές του 2015 στο βουλγαρικό επιμελητήριο. Mm-hmm. Σύμφωνα με το καταστατικό, ιδιοκτήτης και διαχειριστής είναι ο Κωνσταντίνος Παπατριανταφύλου. Εάν δεν υπάρχει συνωνυμία και το όνομα αυτό συμπίπτει με έναν εκδότη περιοδικών του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του αυτοκινήτου στην Αθήνα, ο οποίος είχε αρκετούς τίτλους και το 2013 κατέρευσε, ο οποίος δεν εμφανίζεται, δεν κάνει δηλώσεις, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει σηκώσει κάποιο τηλέφωνο μέχρι σήμερα για να μάθουμε πώς είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία η εταιρεία του. Κάποια πράγματα βεβαίως είναι προφανή γιατί είναι πλάκι αυτή η εταιρεία, αλλά βεβαίως αν δεν αποδοθεί και δεν διευκρινιστεί μάλλον ποιος ενέπλεξε την εταιρεία, αναγκαστικά και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκτίθενται όλες οι πλευρές μέχρι σήμερα. Δηλαδή και ο Δήμος της Ξάνθης έχει δεχτεί σοβαρή, σφοδρή πολιτική κριτική mm-hmm. για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η φοροαποφυγή. Ο Δήμαρχος, να πούμε, ανέφερε ότι mm-hmm. πρόσφατα το πληροφορήθηκε και αναφέρει ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα και η πλευρά του καλλιτέχνη έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την άποψη ότι υπό την έννοια ότι ειδικά ένας καλλιτέχνης που είναι πολιτικοποιημένος θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός στον τρόπο που συναλλάσσεται ειδικά με το δημόσιο στην Ελλάδα και αν προκύπτει φοροαποφυγή με κάποιο τρόπο. Και αυτό διαδραματίζει το ρόλο του, δηλαδή η πολιτικοποίηση του καλλιτέχνη θα πρέπει να τα έχει όλα υπόψη. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια βάση σε αυτό. Εάν μιλούσαμε για έναν καλλιτέχνη των σκυλάδικων της Εθνικής Οδού και υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις για πολλούς καλλιτέχνες, πάλι για πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ξάνθη, εντός εκτός εισαγωγικών πολιτιστικές επί ηγεσίας του κυρίου Λίρατζη. Υπήρξαν συζητήσεις, αλλά είναι άλλο να είναι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ή ο Φιβαίος ή κάποιος καλλιτέχνης με έντονη και πολιτική δράση και πολιτικά τραγούδια και γενικότερα διαφορετική στάση όλα αυτά τα χρόνια. Ας μην ξεχνάμε, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου από τα αγροτικά βγήκε, έτσι δεν είναι ένας καλλιτέχνης της σειράς. Και διαφορετικό να είναι ένας νεοφανής λαϊκός βάρδος. Έχει διαφορά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η υπόθεση. Δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αν δεν αντικείμενο της εταιρείας, Γιάννη, ποιο είναι το αντικείμενο της εταιρείας αυτής που εδράζεται στη Σόφια? Το αντικείμενο της εταιρείας έχει περίπου 20 δραστηριότητες, εκτός από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έχει τα πάντα από ηλεκτρικές συσκευές, από διακοσμητικές μελέτες, οικοδομικά υλικά, εκπροσώπηση εταιριών στη Βουλγαρία, έχει διάφορα αντικείμενα πλην του βασικού που μας απασχολεί σε αυτή την περίπτωση, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή την εκπροσώπηση καλλιτεχνών. Κανένα από τα δύο δεν υπάρχει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι είναι μια εταιρεία που στεγάζεται, που ουσιαστικά δεν έχει έδρα, δεν υπάρχει στη Βουλγαρία. Ως έδρα εμφανίζεται να είναι η έδρα μιας άλλης ελληνικής εταιρείας, η οποία ειδικεύεται, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυση παρόμοιων εταιριών στη Βουλγαρία για προφανείς φορολογικούς λόγους. Μάλιστα. Δηλαδή μια εταιρεία που ιδρύει ουσιαστικά επιχειρήσεις
με την παλιά έννοια offshore στην βουλγαρική επικράτεια για να εκμεταλλευτούν τις φοροαπαλλαγές, όχι τις φοροαπαλλαγές, το ευνοϊκότερο φορολογικό σύστημα που ισχύει. Πάντως, έχω τρία ερωτήματα για το Δήμο της Ξάνθης. Αν υπήρξε πληρωμή και άλλου καλλιτέχνη μέσα από αυτή την εταιρεία και αυτή τη διαδικασία για τις γιορτές παλιάς πόλης. Όχι. Δεν υπάρχει καμία άλλη πληρωμή σε αυτήν την εταιρεία και γενικώς δεν έχει ξαναεμφανιστεί να συναλλάσσεται με το ελληνικό δημόσιο αυτή η εταιρεία, είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Και... πώς βγήκε το θέμα επίσης στην επιφάνεια, Γιάννη? Το θέμα, κοιτάξτε να δείτε, τον Ιούνιο εγκρίθηκε το πρόγραμμα των γιορτών παλιάς πόλης, ο προϋπολογισμός, αλλά και η εκπροσώπηση από τη συγκεκριμένη βουλγαρική εταιρεία. Το Σεπτέμβριο γράφτηκε πρώτη φορά από εμάς, το Δεκέμβριο οριστικοποιήθηκε η πληρωμή, κάναμε μια μικρή αναφορά, αλλά μετά ουσιαστικά, επειδή υπήρξε μεγάλη δημοσιότητα, έγινε πολιτικό ζήτημα μεταξύ συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Και τώρα με το ρεπορτάζ του Έθνους, το πολύ καλό ρεπορτάζ του Έθνους, επανήλθε στην επιφάνεια και έτσι και εμείς είχαμε μια προχωρημένη έρευνα για αυτό το θέμα. Βγάλαμε κάποια πράγματα στην επιφάνεια και θα δούμε αν τελικά θα υπάρξει απάντηση σαφής. Μάλιστα. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται να γίνει. Και είσαι σαφής, Γιάννη. Για τον λόγο αυτό επιμερίζεται η ευθύνη τόσο στην πλευρά του καλλιτέχνη, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, η πολιτική και η ηθική ευθύνη αναγκαστικά και επικοινωνιακά επιμερίζεται και στις δύο πλευρές, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος ουσιαστικά έφερε αυτή τη βουλγαρική εταιρεία. Βέβαια, δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο και νομίζω ότι στο μέλλον δεν θα αποτολμήσει κάποιος να, να έχει συναλλαγές με το δημόσιο, ειδικά για καλλιτεχνικούς σκοπούς, με εξωχώριες εταιρείες. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, το οποίο αφορά στην πολιτική επικαιρότητα και στην αλλαγή σκητάλη στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είναι μια έκπληξη. Έκπληξη όχι μόνο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά έκπληξη για όλη τη διαδρομή που είχαμε από την αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για την ανάδειξη αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία μέχρι και σήμερα. Ήταν αρκετές φορές outsider ο κύριος Μητσοτάκης. Κατάφερε να βγει μπροστά. Ήταν ο μοναδικός από τους τρεις που είχε πολιτικό στίγμα. Ο ίδιος σε προγραμματικό επίπεδο το χαρακτηρίζει ευρωπαϊκό φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό. Αυτό μένει να φανεί στην πράξη, καθώς ουσιαστικά η παρουσία του, και είναι αλήθεια ότι αρκετοί τον υποτίμησαν, η παρουσία του μέχρι σήμερα στην πολιτική σε θέσεις ευθύνης ήταν μόνο ένα διάστημα υπουργικό στην τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να καταμετρηθεί, όπου δεν επιδείχθηκαν αυτές οι αρετές. Βεβαίως, το γεγονός ότι βρίσκεται στην ηγεσία και επαγγέλλεται μία έτσι πιο φιλελεύθερη στροφή αυτού του κόμματος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Γνωρίζουμε όλοι τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κόμμα και γι' αυτό υπάρχουν και αμφιβολίες, γιατί ένα κόμμα που κατηγορήθηκε για ακραίες έως και ακροδεξιές αιμονές κάποια στιγμή επί ηγεσίας Σαμαρά, με βασικό έτσι πολιτικό αφήγημα τη συμμετοχή σε αυτό το κόμμα των Γεωργιάδη, Βορύδη κτλ., επιχειρεί τώρα να κάνει μια φιλελεύθερη στροφή, να επιστρέψει προς το κέντρο, χωρίς να έχει, χωρίς τον καραμανλικό υποψήφιο, έχει υποστεί άλλη μια ήττα ο πρώην Πρωθυπουργός, και με τη συμμετοχή στο σχήμα αυτό ουσιαστικά των ίδιων ακριβώς ατόμων που ενοχοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, τον κύριο Γεωργιάδη, Μπορεί κτλ. Αυτό νομίζω το επεσήμαναν και από το Μαξίμου, ότι δεν είναι εύκολο να κάνει φιλελεύθερη πορεία με τον Άδων Γεωργιάδη μέσα στο κόμμα. Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα να το δούμε. Όλα στην πράξη κρίνονται. Έχουμε χρόνο. Πράγματι υπάρχουν ζητήματα οξύμορα, αλλά θα δούμε στην πράξη πώς θα κινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Φυσικά έχει και πολιτικά παρεπόμενα όλη αυτή η διαδικασία. Είναι, αποτυπώνει και την θέληση της βάσης να αλλάξει ρότα αυτό το κόμμα. Είναι μια ήττα του Καραμαλή και των στενών συνεργατών του, με την έννοια ότι θεωρούσαν δεδομένη και όλο το πολιτικό σύστημα θεωρούσε δεδομένη την εκλογή με η Μαράκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι την επαύριο ουσιαστικά θα ξεκινήσει μια πορεία από το μηδέν, θα υπάρξει τρομερή ανανέωση σε πρόσωπα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψή μου, αν συνέβαινε, και συνεργασίες για τις ισορροπίες όμως, Γιάννη. Δεν θα υπάρξει. Και συνεργασίες για τις ισορροπίες.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν ισορροπίες, είναι ακόμα συντηρητικός, μην το ξεχνάμε. Έτσι υπάρχουν πρόσωπα μέσα, υπάρχουν εταιρείες. Διότι όλες οι τάσεις θα πρέπει να εκφραστούν και να ικανοποιηθούν. Το ζήτημα είναι, και εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα, και φυσικά αυτή είναι και πάντα η κριτική των υπολείπων κομμάτων απέναντι, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, ότι αν οι σχέσεις τις δομούνται με την κοινωνία δομούνται σε επίπεδο πολιτικό ή σε επίπεδο πελατειακό, σε επίπεδο εξυπηρετήσεων ή σε επίπεδο έτσι, προσωπικών συμφερόντων και όχι πολιτικών. Αυτά είναι η άλλη άποψη. Θα φανεί στην πορεία πώς θα κινηθεί ο κύριος Μητσοτάκης και αν θα μπορέσει να πάει πιο πάνω. Βέβαια, είναι ενδιαφέρουσα η διαμάχη. Καταρχάς, είχαμε δύο κεντρώους θεωρητικά υποψήφιους που έριζαν για το ποιος είναι ο πιο κεντρώος από τους δύο. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα άλλο ήταν το επίδικο ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι απέναντι σε ένα κόσμο που στήριξε την υποψηφιότητα με η Μαράκη, με τα όποια χαρακτηριστικά της, πολιτικά, επικοινωνιακά, προσωπικά κτλ., ετεροκαθορίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι στο δεύτερο γύρο, και αυτό ανέδειξε ως αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ομολογουμένως έκανε και την καλύτερη και πιο ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για απόψε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για ένα θέμα το οποίο μόνο θετικά αποτιμάται και έτσι το καλωσορίζουμε στην περιφέρειά μας, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας και η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης θα χτυπά στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ 14 και 16 Ιανουαρίου, όπου και πραγματοποιείται η πανελλήνια πρώτη εναρκτήρια για το έτος συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Κοντά μας ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Καλή χρονιά και δημιουργική, εύχομαι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους. Να, καλή χρονιά. Το 2016, ας είναι επιτέλους θέμα μου, ένας χρόνος ο οποίος θα αρχίσει να δείχνει δείχτες ανωδικούς έστω και λίγο. Μήπως και πάρουμε λίγα θάρρυτα και προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί σε εμάς τους Έλληνες πια απέμεινε μόνο η ανάγκη να έχουμε θάρρος και να προχωράμε πολεμώντας όλα εκείνα τα άδικα στοιχεία τα οποία μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή τον ίδιο μας τον εαυτό στην ουσία, αυτό πολεμάμε, τον κακό μας τον εαυτό. Λίγο αναλάβουμε και καταλάβουμε τι λαός είμαστε, τι δυνάμεις έχουμε και πού μας έχει βάλει η τύχη, ο Θεός, δεν ξέρω. Τότε θα αντιληφθούμε το μέγεθος της δυναμικής της Ελλάδας. Με αυτές τις περγαμηνές λοιπόν στο μυαλό σας, με αυτή την προοπτική και με αυτό το σχέδιο, προφανώς καταφέρατε και διεκδικήσατε και αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, τη συνεδρίαση της ΚΕΒΕ στην Αλεξανδρούπολη. Αλήθεια είναι, και βέβαια ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΒΕ, στο οποίο ανήκει ως μέλος από την Θράκη μας ο Γιώργος Πετρίδης, ο δήμαρχός σας, και ο Δημαρχόπουλος, ο Χαράλαμπος, ο δήμαρχος της Ξάνθης, αποφάσισε να γίνει το συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, ένα συνέδριο το οποίο ίσως αντιμετωπίσει το υπαρίθμι 2 μετά το ασφαλιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μια και που αληθινά οι παλιές κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να δώσουν λύσεις τουλάχιστον στον χρόνο όπως έπρεπε, και όταν φτάσαμε να έχουμε έναν σχεδιασμό περιφερειακό όπου παλέψαμε όλες οι περιφέρειες σχεδόν ή οι περισσότεροι δήμοι να φτάσουμε σε ένα μοντέλο διαχείρισης με μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα, η οποία βρισκόταν πρώτον πυλών να αρχίσει η διαγωνιστική της διαδικασία, ενώ στην Αλεξανδρούπολη τελείωνε, ήρθε η σημερινή κυβέρνηση και μας είπε σταματάμε τα ΣΔΙΤ, σταματάμε τα πάντα και περιμένετε μέχρι να δώσουμε το καινούργιο σήμα για το καινούργιο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα έχει μια πολλαπλή μορφή, μια ποικιλία ανάλογα με τον τόπο, τον Δήμο και την περιφέρεια στην οποία απευθυνόμαστε και τα προβλήματα που έχει. Και βέβαια εγώ δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης διαφορετικότητας και πολυμορφικότητας. Το θέμα όμως είναι ότι οι αγώνες 4 περίπου ετών έχουν σταματήσει. Έχει σταματήσει το μοντέλο εκείνο και πρέπει τώρα από την αρχή να λειτουργήσουμε, εάν θέλουμε να υιοθετήσουμε επακριβώς το μοντέλο της κυβέρνησης και του ΕΣΔΕ, του Εθνικού Σχεδιασμού. Και αυτό θα σημαίνει ότι ενώ είχαμε φτάσει στο ΚΕΠΕΝΤΕ και δεν είχαμε άλλα περιθώρια χρόνου,
τώρα αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε και άλλα περιθώρια χρόνου, όμως με τα πρόστιμα να τρέχουν και πρόστιμα πολλαπλής επίσης μορφής και βέβαια να μην ξέρουμε ακόμα πότε θα αρχίσουμε και πώς θα αρχίσουμε με αποτέλεσμα. Να μας φωνάσουν στην Αθήνα οι γενικές και ειδικές γραμματείες της διαχείρισης των πολυμάτων με τους γενικούς γραμματείς και τους υπουργούς και να μας μαλώνουν γιατί δεν προχωράμε δυναμικά, γιατί δεν εφαρμόζουμε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή γιατί δεν πηγαίνει να έβρουν, ας πούμε, τα απορρίμματά τους στην Κομωτινή, ενώ η Κομωτινή είναι αδύνατον, όπως και είναι η αλήθεια αυτή, να πάρει τα απορρίμματα του νόμου έθνια και ακόμα ο Γιώργος ο Πετρίδης δεν μπόρεσε, ο άνθρωπος δεν υποχρεώνεται κανείς τα δύνατα, να παραλάβει τον Χιτά μόλις τώρα πριν από 5 μέρες και σε 25 μέρες θα γίνουν διαδικασίες για να μπορούμε για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να γίνουν όλα τα άλλα στην Αλεξανδρούπολη να πηγαίνουμε τα απορρίμματα στο Άρα κύριε Δήμαρχε, για να αντιληφθούμε έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε, στους αγώνες των 4 τελευταίων ετών και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που μεσολάβησαν ή ακολούθησαν, ποια ήταν τα κυριότερα εμπόδια τα οποία συναντήσατε και τελικά όποια μοντέλα διαχειριστεριών αποβλήτων προβλήθηκαν, έδιναν όλα. Πολύ σωστή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ιδεολειψία της κοινής κυβέρνησης. Χωρίς καμία αντιπολιτευτική τακτική, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια η οποία είναι σχεδόν ανεκτή και την αποδέχεται ακόμα και αυτοί που εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι εννοώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Της κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων, γιατί μιλάτε για 4 συνολικά χρόνια και αυτή τούτη ιδιωτική κυβέρνηση δεν ήταν πάνω στα πράγματα. Μας χτυπάει πίσω τεινάζοντας τα 4 χρόνια του σχεδιασμού και των αγώνων μας να φτάσουμε μέχρι εκεί που είχαμε φτάσει τον Ιανουάριο του 2015 και τώρα έρχεται με μια ιδιοληψία τραγική η καινούργια κυβέρνηση και μας λέει σταματήστε όλες τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Μα μέσα από τις μεγάλες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων προσπαθούσαμε με το μοντέλο του παλιό να δημιουργήσουμε την επίλυση που λέγεται διαχείριση στερεών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Γιατί ο λαός μας και ανεπαίδευτος και παιδεία δεν έχει στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και δεν έχει δυνατότητα να ανακτήσει από την πηγή όπως κάνουν σε άλλες χώρες προηγμένες στη Δυτική Ευρώπη τόσα μεγάλα ποσοστά, όπως σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση να φτάσει με αποτέλεσμα να σταματήσει όλες τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ενώ είχαμε φτάσει αρκετές στην Πελοπόννησο, ας πούμε, να έχουμε κάδοχο ή κάπου αλλού να είμαστε πρώτοι στις υπογραφές συμβάσεως με τον ανάλογο για να αρχίσει η κατασκευή. Και θα λύναμε το πρόβλημα αυτό για τουλάχιστον 25 χρόνια, όπως το έλυσε και η Σόφια στην Βουλγαρία, κάνοντας μια μεγάλη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και διατηρώντας το κόστος της επεξεργασίας των απορριμμάτων πολύ χαμηλά, που εδώ άλλη μια στρέβλωση του καινούργιου εθνικού σχεδιασμού της σημερινή κυβέρνηση, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος το οποίο θα δημιουργηθεί το υπέρτερο από την πολυμορφικότητα που έχει να κάνει με τη δημιουργία πράσινων σημείων ή σημείων επεξεργασίας όπου χρειάζεται προσωπικό επιπλέον υπέρτερο από αυτό που έχουμε ήδη και κανείς δεν μπορεί να πει ποιος θα τον αναλάβει γιατί οι Δήμοι έχουν πολύ σφιχτούς προϋπολογισμούς και η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει. Άρα εδώ έρχεται να ενεργοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι γίνεται λοιπόν με τα ΣΔΙΤ? Να σας πω μέσα. Με τις συμβάσεις δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Να σας πω. Ενώ λοιπόν μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου και 10 μήνες από την ανάληψη της εξουσίας η καινούργια κυβέρνηση έλεγε κατηγορηματικά και εκεί είναι η ιδιοληψία της όχι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα γιατί θέλουμε να διώξουμε το μεγάλο κεφάλαιο τους μεγάλους επενδυτές αναδόχους που απαρτίζουν το μεγάλο κεφάλαιο και να έρθουν μικροί μικροεπενδυτές οι οποίοι με τα μικρά μεγέθη των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων θα μπορέσουν να πλησιάσουν περισσότεροι ακόμη και έτσι θα χτυπήσουμε το κεφάλαιο και τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια ιδιοληψία η οποία μας βγάζει έξω από τον παλιό σχεδιασμό και μας χτυπάει πίσω τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν τώρα και μας λέει ναι, τώρα μπορείτε και ΣΔΙΤ. Ναι, τώρα μπορούμε και ΣΔΙΤ. Αλλά με τους λάθους δείκτες ανάκτησης για ανακυκλώσεις και τα λοιπά που έχει στον ελληνικό σχεδιασμό, οι ποσότητες μικραίνουν, για μένα στρεβλά και λαθεμένα,
μικραίνουμε με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον μέχρι τώρα διαγωνισμό, ο οποίος, ας πούμε, στη μονάδα επεξεργασίας πολυμάτων της Αλεξανδρούπολης έχει φτάσει μετά από 2,5 χρόνια διαγωνιστική διαδικασία στο επίπεδο το να απορρίψουμε με την επιτροπή μας της ΕΣΤΑΤ και να αναδείξουμε τον ανάδο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξανακάνουμε από την αρχή τώρα. Όλα από την αρχή. Να βγάλουμε τη διακήρυξη πάλι στον αέρα ως διεθνή διαγωνισμό και να περάσουμε μετά τα 2,5 χρόνια που περάσαμε μέχρι τώρα, γιατί έχουν αλλάξει ποσότητες. Πρόκειται δηλαδή περί ενός σχεδόν διαφορετικού έργου με διαφορετικές ποσότητες. Αυτό δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν, με αποτέλεσμα να πέφτουν τα πρόστιμα βροχή και τα πρόστιμα αυτά να μην μπορούμε να τα αντέξουμε εμείς που χρησιμοποιούμε τους χαδά, ας πούμε στο Ρωμό Εύρου, χρησιμοποιούμε όλοι οι Δήμοι καλά. Έτσι, και αυτό είναι μη νόμιμο. Αλλά πώς όμως να μην τους χρησιμοποιήσουμε και πώς θα τους καταστήσουμε όταν ακόμα και οι υπουργικές αποφάσεις λένε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμβούν και είναι αδύνατα. Μάλιστα, κύριε Δημαρχέ, τώρα, πέρα από αυτό το ζήτημα, υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο μπορεί να έχει ένα σημείο αναφοράς στην περιφέρειά μας, στην Θράκη, και θα θέσετε ίσως μέσα σε μια κοινή στόχευση και λογική σε αυτό το συνέδριο, το Πανελλήνιο της ΚΕΔΕ, ίσως και μια πρόταση ενδεχομένως, που αφορά, που ξεκινάει από τη δική μας περιοχή για ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Η πρόταση θα υπάρχει, γιατί περάσαμε όλοι οι Δήμοι μας πια τα τοπικά σχέδια, τα οποία θα επικυρωθούν και από το ΠΕΣΔΑ, από το Περιφερειακό Σχεδιασμό, και αυτοί οι περιφερειακοί σχεδιασμοί θα πάνε στην Αθήνα προκειμένου να ψηφιστεί και ο ΕΣΔΑ, ο Εθνικός Σχεδιασμός. Εκεί εμείς εδώ στην περιφερειά μας με την ΔΙΕΜΑΘ, η οποία αυτή έχει την υποχρέωση της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιφερειά μας είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Εκεί λοιπόν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μοντέλα τα οποία να προσυδειάζουν και με το παλιό σύστημα και με το καινούριο. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε στην μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων για τη Ροδόπη και τον Εύρο σε Ξανθοπολή με μικρότερες ποσότητες, τις οποίες ακόμα κανείς δεν ξέρει, γιατί εγώ προσωπικά το ρώτησα τον κύριο Τσιρόνη, τον υπουργό στο γραφείο μου πριν από 1,5 μήνα, εάν μπορώ να προχωρήσουμε με ζήτη, και μου είπε ναι μπορείς, και βέβαια του είπα αν μπορούμε να προχωρήσουμε τον διαγωνισμό αυτόν κερδίζοντας τα 2,5 περίπου χρόνια, και μου είπε δεν ξέρω. Και επίσης το ίδιο πράγμα λένε και οι ειδικοί γραμματείς των Υπουργείων. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε καταρχήν εάν μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις μονάδες αυτές με τις διαφοροποιημένες ποσότητες. Είναι ένα θέμα το οποίο το δούμε αμέσως τώρα μετά το συνέδριό μας, και βέβαια εφόσον το συνέδριό μας αποφασίσει ότι πρέπει να παντρέψουμε το κεφάλαιο το δημόσιο, όσο και αν είναι μικρό αυτό, και είναι μικρό με το ιδιωτικό, δηλαδή τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και αυτό βγει ως συμπέρασμα μέσα από το συνέδριο το οποίο θα έχει φιλοξενήσει την Παρασκευή και το Σάββατο μοντέλα από πολλά μέρη προηγμένα και πολιτισμένα του κόσμου, όπου θα μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θα πάρουμε λοιπόν αυτά τα μοντέλα από εκεί και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα συνδυασμό του παλιού μοντέλου διαχείρισης της προηγούμενης κυβέρνησης πρώτου ΣΥΡΙΖΑ με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο σε όλα τα μέρη να συμβεί αυτό, γιατί σε μερικούς τόπους τα πράγματα είναι τραγικά δύσκολα, και βέβαια ευτυχώς η τραγικότητα αυτή δεν υπάρχει στην περιφέρειά μας, υπό την έννοια ότι μπορούμε να διαδώσουμε μερικά πράγματα. Τώρα τα κόστη τα οποία χρειάζονται για να διαδοθούν αυτά τα πράγματα μέσα από το καινούργιο σχεδιασμό και το πάντρεμα του παλιού του νέου, και τα πρόστιμα τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι Δήμοι, αυτό μάλλον θα το μεταφυγήσουμε ευγενώς προς την κυβέρνηση, η οποία και αυτή όπως και οι παλιές δεν αντελήφθησαν το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί για μένα, αν πραγματικά το είχαν αντιληφθεί, έπρεπε να καταστήσουν από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, εξειδικευμένων επιστημόνων των Υπουργείων σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε μέρος 13, και να λύσουμε το πρόβλημα για τον κάθε ένα τόπο. Είτε είναι αυτό ομάδα Δήμων, όπως είναι το Εύρου με τις Ροδόπης, είτε είναι συνολικά σχεδιασμοί όπως στην Πελοπόννησο περιφερειακή. Δεν το κάνανε, μας αφήσαν μόνους μας, παιδευόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι, και πιστεύετε σε αυτό, ότι τα συμπεράσματα για το κάθε μοντέλο και για τον κάθε τόπο, η διαμάχη δικιά μας θα έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αναπτύξει το μοντέλο αυτό το καινούργιο την Παρασκευή, ότι θα λύσουμε το και αυτό το πρόβλημα στην περιφέρειά μας. Και ας ελπίσουμε επίσης ότι ορισμένα θέματα τα οποία ήδη συζητώνται, προκύπτουν και έχουν μία ακολουθία, δεν θα μείνουν απλά ασκήσεις επί χάρτου.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Πέδας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Αντίστοιχα. Από τις Σέρρες έρχεται το επόμενο ρεπορτάζ και σχετίζεται με την απεργία των δικαστικών υπαλλήλων που ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την Πέμπτη. Κλιμακώνει η ΑΔΔΗ τη κινητοποίηση τη από την ερχόμενη εβδομάδα ενάντια στην επικείμενη ψήφιση του ασφαλιστικού που επηρεάζει αρκετού κλάδου. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα γίνει στι 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Θα συμμετέχει και η ΑΔΔΗ Νομού Ροδόπης αλλά και η ΑΔΔΗ τη ευρύτερη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το επόμενο διάστημα έχουμε το ζήτημα του ασφαλιστικού που αφορά φυσικά όλο τον ελληνικό λαό και όλε τι κοινωνικέ ομάδε. Και πρόκειται να προχωρήσουμε σε διάφορες ενέργειες όπου σε διάλογο με τα σωματεία καταρχήν αλλά και με όλους τους κοινωνικούς φορείς του τόπου μας θα προσπαθήσουμε αφενός να δούμε το τι λέει το νέο ασφαλιστικό και αφετέρου τι μέτρα και τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε έτσι ώστε να αποτρέψουμε καταστάσεις που είναι μη αναστρέψιμες. Δηλαδή, καταστάσεις όπου οδηγούν τον κόσμο της εργασίας αλλά και όσο πολλά νέα παιδιά που είναι σήμερα σε ανεργία ή πολλοί που είναι άνεργοι και δεν θα μπορέσουν να πάρουν ποτέ σύνταξη να δούμε πώς μπορούν αυτά όλα με αγώνες να τα υπερασπίσουμε για να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση. Η ΑΔΔΗ αποφάσισε ήδη για 30 Γενάρη συλλαλητήρια σε όλες τις σε κεντρικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Θα συμμετέχουμε και εμείς από την περιφέρεια που θα συγκεντρωθούμε με λεωφορεία που θα βάλει η ΑΔΔΗ για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης 30 Γενάρη ημέρα Σάββατο και θα ακολουθήσει την ημέρα της ψηφοφορίας του ασφαλιστικού απεργιακή κινητοποίηση όπου βέβαια θα πρέπει όλοι οι κοινωνικοί φορείς και όλες οι κοινωνικές ομάδες να συμμετέχουν για να υπάρξει στεναρή αντίδραση. Αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες και ταυτόχρονα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό ότι το ασφαλιστικό είναι τεράστιο και πολυσύνθετο ζήτημα που όμως αφενός σχετίζεται με την ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή αν δεν έχουμε ανάπτυξη πώς θα βρεθούν οι πόροι, δηλαδή με ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο όμως θα είναι προς ποια κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση των συμφερόντων των λίγων, όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες, ή προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης όλου του ελληνικού λαού. Και το δεύτερο είναι ότι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν φαγωθεί πακτολίδες εκατομμυρίων από τα ασφαλιστικά ταμεία, που απαιτούμε να μάθουμε πού έχουν πάει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια και ποιοι έχουν πλουτίσει αυτά τα δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν δεν υπάρξουν και αυτές οι προϋποθέσεις, τότε μιλάμε για ένα ασφαλιστικό που κοιτάζει μόνο να ρίξει τα βάρη πάντα στον ελληνικό λαό και στους πιο ανίσχυρους. Και αυτό φυσικά είναι άδικο. Απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζει η ΑΔΔΗ για την ερχόμενη εβδομάδα ενάντια στην επικείμενη ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο επηρεάζει πολλούς κλάδους επαγγελματιών. Οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν στις 30 Ιανουαρίου στην Αθήνα, όπου εκεί θα συμμετάσχει και η ΑΔΔΗ Ροδόπης, αλλά και οι υπόλοιπες ΑΔΔΗ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος προκήρυξε 2 ώρες πανελλαδικές προειδοποιητικές σε διακοπές των συνεδριάσεων των ακροτηρίων και των άλλων εργασιών στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας για όλη την εβδομάδα, προκειμένου να αναδειχθούν και να βρεθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου τους και των γραμματείων των δικαστηρίων. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιούν παραστάσεις διαμαρτυρίας. Έχουμε αυτή τη βδομάδα από Δευτέρα ως Παρασκευή, θα έχουμε στάσεις διαμαρτυρίας, 2 ώρες στάσεις και στο Πρωτοδικείο και στην Εισαγγελία και σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Σερών, οι οποίες γνωρίζετε για ποιο λόγο γίνεται. Ένα βασικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια είναι το πρόβλημα προσωπικού.
Ήδη υπάρχει μια έγκριση 690 ατόμων για να προκηρυχθούν θέσεις στα δικαστήρια της χώρας και θέλουμε να προχωρήσει όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν είναι κυρίως από την έλλειψη προσωπικού που πήρε τραγικές διαστάσεις μετά την ψήφιση των μνημονιακών νόμων. Ακόμη, η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της εξαγγελίας για πρόσληψη 690 νέων υπαλλήλων με διαφανείς αξιοκρατικές και σύντομες διαδικασίες που πάντως δεν αντιμετωπίζουν τα τεράστια και οξυμένα προβλήματα σε προσωπικό, ενώ σημειώνει ότι οι κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων ανέρχονται σε 3.200. Ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα με τους πληστηριασμούς, γνωρίζετε ότι δεν έχουν προσωπικό στα ειρηνοδικεία, γνωρίζετε ότι τα ειρηνοδικεία του νομού δεν έχουν φοβερά προβλήματα για να βγάλουν τη δικαστηριακή τους ύλη. Οπότε λοιπόν ένας τρόπος πίεσης προς την κυβέρνηση είναι να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα οποία προβλήματα έχουν βγει τον τελευταίο καιρό που είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως και έχουμε και το δεύτερο πρόβλημα που είναι αυτό πολύ σοβαρό, το ασφαλιστικό. Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι, υπάρχει τρομερός όγκος εργασίας στα δικαστήρια και θέλουμε στελέχωση τουλάχιστον προσωπικού άμεσα. Οι δικαστικοί υπάλληλοι επίσης εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να ξυλώσει ό,τι έχει απομείνει από τα συνταξιδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αύξηση φορών ορίων ηλικίας και μείωση συντάξεων. Τέλος, υπενθυμίζει ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν θα συμμετάχουν στις διαδικασίες πληστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας. Τα κενά είναι τεράστια, τα ειρηνοδικεία έχουν πάρει μοδέσεις στα ειρηνοδικεία τα οποία δεν μπορούν οι συνάδελφοι των ειρηνοδικείων να κάθονται από το πρωί μέχρι το βράδυ να βγάλουν τη δουλειά και πέραν των ωραρίων και μέσα στο Σαββατοκύριακο ακόμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι τη στιγμή που άλλος εργαζόμενος δουλεύει μέχρι τις 3 και πέραν τις 3, 4, 5, 6 το απόγευμα και στο σπίτι του ακόμα να βγάζει δουλειά η οποία πάλι φορτώνεται ένα άτομο και όχι δύο ή τρία ή περισσότερα. Η ΟΔΙΕ κάνει κάλεσμα στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις προσωπικού, οι οποίες έχουμε ακούσει ότι έχουν εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θέλουμε να βρεθεί μια χρυσή τομή έτσι ώστε να μπορέσουν άμεσα να έρθουν στα δικαστήρια αυτοί οι άνθρωποι. Και πάμε σε μια ύβηση κοινωνικού περιεχομένου. 55 τόνοι ακτινίδια και 22 τόνοι μανταρίνια θα διαμοιραστούν στις επαφείς κοινωνικές ομάδες του νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα σε εκείνους που είναι δικαιούχοι της κάρτας αίτησης της ανθρωπιστικής κρίσης και στους ωφελούμενους του προγράμματος της επιστημιστικής κρίσης σε μια προσπάθεια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής προκειμένου να παρέχει βοήθεια σε όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Θα μοιραστούν τις αμέσως επόμενες ημέρες 55 τόνοι ακτινίδια και 22 τόνοι μανταρίνια στην Κομοτηνή σε ευπαθείς ομάδες συνολικά του νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα σε όσους έχουν κάρτα αλληλεγγύης και επιστημιστικής κρίσης στην προσπάθεια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα θα γίνει η διανομή ακτινιδίων και μανταρινιών στο Δήμο Κομοτηνής. Στους υπόλοιπους Δήμους μανταρίνια είχαν διανεμηθεί. Θα μοιράσουμε αύριο ακτινίδια στους υπόλοιπους όμορους δήμους. Εκμεταλλευόμαστε υπό την καλή έννοια το εμπάρκο που έχει κάνει η Ρωσία στα αγροτικά προϊόντα. Ερχόμαστε σε επαφή με διάφορους συνεταιρισμούς όλη τη χώρα και έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στους ωφελούμενους της κάρτας αλληλεγγύης και κάρτας ΤΕΒΑ, όπως λέγεται, επιστημιστικής κρίσης, τα προϊόντα αυτά, τα φρούτα, ακτινίδια και μανταρίνια. Είναι καλό νομίζω για να φέρουμε αυτά τα φρούτα. Σήμερα θα μοιράσουμε 50 τόνους ακτινίδια σε όλο το νομό, 55 τόνους ακτινίδια σε όλο το νομό και 22 τόνους μανταρίνια μόνο στο Δήμο Κομοτηνής. Θα διανεμηθούν όπως είναι ανάλογα με τις κάρτες, με το νούμερο των ωφελουμένων και νομίζω ότι καλοφάγονται να ευχηθώ σε όλους. Οι ανάγκες, κοιτάξτε, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Όταν βλέπεις ότι τα εισοδήματα πέφτουν, όταν ελαττώνονται τα εισοδήματα, δηλαδή παλιά λέγαμε η φτώχεια είναι 12.000, κάτω από 12.000 ήσουν φτωχός. Τώρα με 3.000 ορίζεται ο φτωχός με 3.000 ατομικό εισόδημα. Άρα βλέπετε ότι οι ανάγκες αυξάνουν και αυξάνονται δυστυχώς και οι ωφελούμενοι, δηλαδή αυτοί που έχουν την ανάγκη. Στο νομό μας είναι 12.000 οι έχοντες στην κάρτα επιστημιστικής ΤΕΒΑ. 6.500 είναι περίπου στο Δήμο Κομοτηνής. Εμείς ως Δημοτική Αρχή και εγώ ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων προσπαθώ να φέρω ό,τι πιο παραπάνω για τους συμπολίτες μου. Αυτό θα κάνω και θα το κάνουμε. Τώρα όσον αφορά τα προγράμματα που καθορίζονται από την πολιτεία,
της επισητιστικής, είναι για τα κρέατα, για τα υπόλοιπα προϊόντα. Αυτά δεν εξαρτώνται από μένα, ούτε από το Δήμο Κομωτινής, εξαρτάται από την πολιτεία. Όταν θα είναι έτοιμη η πολιτεία, εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη διανομή. Αλλά από ό,τι γνωρίζω είναι πολύ δύσκολο για αυτούς και γι' αυτό το 2016 θα ανταναθέσουν στους Δήμους, στους επικεφαλείς, όπως είναι η Κομωτινή και σε κάθε νομό, να τα κάνουν αυτοί τους διαγωνισμούς και να τα μοιράσουν τα προϊόντα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η δυσκολία, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Εγώ ξέρω ότι εμείς ως Δήμος Κομωτινής είμαστε πανέτοιμοι να το υλοποιήσουμε. Από τις 4 έρχεται το επόμενο ρεπορτάζ και αφορά στη σημερινή πρεμιέρα των εκτόσεων. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα, 11 του Γενάρη, η πρώτη εκτοτική περίοδος για το 2016, που θα διαρκέσει από τις 11 του μήνα, από σήμερα δηλαδή, έως και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου. Από σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου του 2016, ξεκινάνε οι χειμερινές εκπτώσεις. Είναι πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, ενώ όμως λέει από τις 15. Συνήθως η επόμενη Δευτέρα του 15 του μηνός ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Τώρα το ξεκινάνε πριν τις 15 του μηνός. Τώρα, αφού το επιτρέπει ο νόμος, λειτουργούμε κανονικά. Πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα έχουμε περίοδο μη εκπτώσεων 1,5 μήνα και όλη την άλλη χρονιά θα έχουμε εκπτώσεις. Εκεί μας τάζανε δυστυχώς. Ο κόσμος έχει μαζευτεί λίγο τις τελευταίες μέρες των γιορτών, γιατί πρόβανε και το ανακοίνωσαν και στα site αυτά τα ξεφτέρια του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι θα έχουμε εκπτώσεις πιο μπροστά. Σήμερα, από σήμερα ξεκινάνε, όπως είπατε, οι εκπτώσεις και θα τελειώσουν τέλη Φεβρουαρίου. Αυτά που πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές και οι μαγαζάτρες πλέον έχουν εμπειρία σε τέτοια θέματα και γνωρίζουν τι πρέπει να προσέξουν. Εντάξει, οι διπλές τιμές και τα λοιπά, το ποσοστό της έκπτωσης αν γίνεται, αν και είμαι 100% σίγουρος ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε θέματα να κοροϊδέψουν ή κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε με τις εκπτώσεις ότι θα έχουμε κάποια κίνηση. Ακόμη είναι νωρίς, δεν έχουμε δει την κίνηση. Αλλά επειδή ήταν και οι γιορτές πολύ χαμηλότερα, ο τζίρος των εορτών ήταν χαμηλότερος και του περσινού, ελπίζουμε τώρα τις εκπτώσεις. Γιατί πάνε τόσο χάλια τα πράγματα γενικώς στο εμπόριο, που μια αχτίδα ελπίδες είναι οι εκπτώσεις. Οι σεραίοι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ωστόσο ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς θα πρέπει να υπάρχει η διπλή αναγραφή των τιμών, η παλαιά και η νέα, και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και το ποσοστό της έκπτωσης. Αυτό πρέπει να προσέχουν οι συνάδελφοι, οι έμποροι. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους με επιστολές. Είναι τρία βασικά πράγματα. Είναι η διπλή αναγραφή των τιμών, παλιά και η νέα, το ποσοστό της έκπτωσης, χωρίς να είναι απαραίτητο, προαιρετικό, και αυτά όλα να τηρούνται στο ταμείο. Άρα λοιπόν, αν έχουμε τα ταμπελάκια μας με τις δύο τιμές, χωρίς να είναι υποχρεωτική το ποσοστό, ας πούμε από 150% παράδειγμα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Και αν αυτό στο ταμείο το χτυπιέται στην ταμιακή μηχανή, αυτό που λέει το καρτελάκι, δύο πράγματα βασικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο έμπορος. Πρώτα να πω για τον έμπορο. Σε αντίθετη περίπτωση, ειδικά από λάθος τα ταμπελάκια, να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, τα πρόστιμα είναι εξοντοτικά. Ξεκινάνε από 5.500 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 10.500 ευρώ. Ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει να υπάρχει παλιά τιμή, να αναγράφεται πάνω στο κάθε είδος που υπάρχει στα καταστήματα, την παλιά τιμή, και μετά να μπορεί να κάνει και μόνος του την έκπτωση του ποσοστού που αναγράφεται στις βιτρίνες και στις προθήκες των καταστημάτων. Και να μην παρασύρεται από τα μεγάλα ποσοστά όταν βλέπει, παραδείγματος χάρη 70% απτού, έως και τα λοιπά. Αυτά είναι παγίδες. Να προσέχει, να μπαίνει μέσα και να βλέπει. Γιατί δεν έχουμε εμείς παράπονα τόσα χρόνια στις εκπτώσεις από καταναλωτές. Να ξέρουν σε ποια μαγαζιά που να τα ξέρουν να μπαίνουν. Οπωσδήποτε στην πόλη μας δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν κακοί επαγγελματίες και έτσι, γιατί το ζόρι δεν σε κάνει να είσαι κακός επαγγελματίας, σε κάνει να είσαι καλός επαγγελματίας. Θα μιλήσω στο θέμα τα εμπορεύματα επαρκούν πάρα πολύ, οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι σεραίοι καταναλωτές να προτιμήσουν τους σεραίους επαγγελματίες. Ο καταναλωτής το πρώτο πράγμα πρέπει να έχει είναι χρήματα να ξοδέψει. Το να προσέξει, νομίζω ότι η αγορά των σερών είναι ξεκάθαρη.
Οι τιμές αναγράφονται πάντα, τουλάχιστον στα περισσότερα μαγαζιά που βλέπω. Η έκπτωση φαίνεται, μικρή ή μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι οι έμποροι προσπαθούν να χαμηλώσουν όσο γίνεται τις τιμές, τουλάχιστον να μπορέσουν να βγάλουν τα εμπορεύματά τους, να τα ξεπληρώσουν. Ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέχει τις τιμές, θα πρέπει να προσέχει σε ποιο κατάστημα πηγαίνει, να είναι αναρτημένες οι τιμές, να ρωτάει τα ποσοστά έκπτωσης, να βλέπει αν αυτό που είναι αναρτημένο στο τζάμι της βιτρίνας, στη βιτρίνα εν πάση περιπτώσει, αν ισχύει και μέσα. Νομίζω όμως οι γενικές γραμμές όλοι λειτουργούμε νόμιμα. Επομένως δεν θα έχουν και κανένα πρόβλημα. Καλό είναι βέβαια πάντα να κάνουν την έρευνα αγοράς τους. Την ίδια ώρα οι σεραίοι έμποροι καλούν το καταναλωτικό κοινό να προτιμήσει την αγορά των σερών και να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα την δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Την Πέμπτη έχουμε διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα αποφασίσουμε το τι μελιγενέστε. Ενώ η πάγια θέση μας, η οποία σχολιάζεται και λίγο αρνητικά το από κάποια site, κάποια blog, η πάγια θέση μας ήταν και είναι ότι θέλουμε μόνο τις δύο Κυριακές, αλλά δυστυχώς όπως έγινε και από τις 2 Νοεμβρίου που κλείσαμε και μετά. Και ανοίξαμε 13 Δεκεμβρίου, ανοίξαμε που δεν ήταν καλή Κυριακή. Ήταν η πρώτη από τα Χριστούγεννα, στην ουσία δεν ήταν οι δύο που θέλουμε. Δεν ανοίξαμε τον Νοέμβριο, ανοίξαμε στις 13 Γενάρη. Υπάρχει μια γκρίνια, τη ξέρετε, γιατί πάντα όπου φτώχεια που λέει ο λαός μας την γκρίνια, δυστυχώς. Ότι μήπως κλείνοντας την αγορά φεύγουν οι καταναλωτές στη Θεσσαλονίκη και πάνε σε άλλες πόλεις. Τα τελευταία χρόνια νομίζω υποστηρίζουν. Τώρα και πρέπει να την υποστηρίζουν γιατί τα χρήματα δεν φεύγουν από την πόλη, μένουν εδώ και ή για τα παιδιά μας ή για συγγενείς, για φίλους, για όλους δεν θα υπάρχουν δουλειές αν κλείσουν καταστήματα και δεν τα υποστηρίξουν οι σεραίοι, αυτό είναι εις βάρος της πόλης. Πιστεύω ότι ναι, τη στηρίζει και φάνηκε και στις γιορτές μέσα ότι ο κόσμος έμεινε στις σέρες και ψώνισε από τα καταστήματα τα δικά μας. Είναι μια ερώτηση που θέλει λίγο έρευνα. Αναρωτιέμαι μερικές φορές γιατί δεν είμαστε και μικρή πόλη, εντάξει 70 και χιλιάδες, κάποιες φορές αναρωτιέσαι πού είναι αυτός ο κόσμος, πού πηγαίνει. Το αν φεύγει ή μένει εδώ ή απλά δεν ψωνίζει, αυτό θέλει κάποια τοπική μελέτη να γίνει από αρμόδιους για να δούμε αν όντως ψωνίζουν οι σεραίοι από τις σέρες. Ναι, πιστεύω η κίνηση να ανέβει λίγο γιατί υπήρχε ένα θέμα παραμονές γιορτών. Είχε μια μικρή σχετικά κίνηση, το ξέρουμε όλοι. Όλος ο κόσμος, ο εμπορικός κόσμος περιμένει να κορυφωθεί η αγοραστική κίνηση τώρα με τις εκπτώσεις γιατί και οι τιμές είναι καλές για τους πελάτες και εμείς θα μπορέσουμε να γεμίσουμε τα ταμεία μας, να μπορούμε και εμείς να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας και ο κόσμος να εκμεταλλευτεί αυτές τις ημέρες που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η ήττα της Ροδόπης 87-1-0 από την ανώτερη ομάδα της Λάρισα στο νερουσιακό γήπεδο της ΕΠΣ Θράκης πίσω από το ραδιοφωνικό σταθμό στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Γυναικών στο ποδόσφαιρο. Την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής υπέστη η Ροδόπη Κομωτινής από τη Λάρισα με 1-0 στο νερουσιακό γήπεδο της ΕΠΣ Θράκης. Η διακοπή των εορτών φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά τις παίκτες της Βίκης Περιβολοπούλου που ήταν αγνώριστες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ οι αντίπαλες έδειξαν πως είναι το μεγάλο φαβορί για την άνοδο, αφού διαθέτουν πολύ καλό έμψυχο υλικό που ήξερε τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός από το νικητήριο τέρμα, είχαν και 3 δοκάρια και αρκετές άλλες ευκαιρίες. Ήταν αυτή δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις παίκτες της Ροδόπης 87 και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα. Στο 4 η Μπούμπα έπιασε σούτ, Σωτήρη έδιωξε η Βαδάση, τερματοφύλακα της Ροδόπης. Στο 12 η Λόγου πέρασε 2 παίκτες, έβγαλε σέντρα, η Χριστοφόρου μέσα στην περιοχή έπιασε σούτ που βρήκε πάνω σε αμυντική και βγήκε κόρνερ. Στο 15 η Κατσαρού εκτέλεσε κόρνερ, η Σιμεωνίδη έπιασε γυριστό σούτ και έδιωξε αντίπαλη παίκτρια. Στο 16 πολύ καλή Μπούμπα από καλή θέση σούταρε άουτ. Στο 17 η Αγαρά έπιασε σούτ και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Στο 38 η Λόγου έπιασε δυνατό και φίβολο σούτ, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 0-1 για την ομάδα της Λάρισας. Στο 45 η Λισγάρα έβγαλε σέντρα, η Πανιούδα από το σημείο του πέναλτι έπιασε αέρα. Στο 55 η Τσούκα σούταρε μόλις άουτ. Στο 57 σούτ της Χριστοφόρου μπλόκαρε η Βαδάση. Διαιτήτευσε ο κύριος Ελευθεράκος, μου βοηθούσε ο κύριος Πασχαλίδη και την κυρία Χαραλαμπίδου. Οι συνθέσεις για τη Ροδόπη Βαδάση, Κουφού, Κατσαρού, Ψαρίδου στο 39 Λισγάρα, Γιοργαντά 46, Πατεράκη, Γιαμπούρη, Σιμεωνίδη, Ζαχαριά, Πανίδου, Τερζίδου στο 82 Σοκράτους και Περιβολοπούλου. Για την ομάδα της Λάρισας, Νάση, Κούκου, Αγγέλου 65, Βόικλη, Ρίγα, Γαγαρά 85, Πούλιου, Πουλιώτη, Σιμούλη, Σωτηριάδη, Χριστοφόρου, Λόγου, Μπούμπα στο 52 Τσούκα. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Λάρισας, κύριος Μουστροδήμος και η προπονήτρια και αρχηγός της ομάδας Ροδόπης, Βίκη Περιβολοπούλου.
Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, διότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Στο πρώτο ημίχρονο, στην ουσία, παίξαμε λίγο αμυντικά. Το χάσαμε, βέβαια, γιατί δεν μας βγήκε. Φάγαμε και το πρώτο γκολ. Λίγο μετά ξυπνήσαμε, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι πιο πολύ μας επηρέασαν και οι διακοπές, τα Χριστούγεννα κτλ. Η ομάδα ήταν ανέτοιμη και σε φυσική κατάσταση και χαθήκαμε λίγο. Εντάξει, συνεχίζουμε. Δεν είναι απώλεια για μας. Το ότι χάσαμε, απλά εντάξει, ήταν πιο πολύ ήταν η πίκρα που δεν πήραμε έστω τον ένα βαθμό. Ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ καλύτεροι. Έχουμε μια τρομερή ομάδα, θα έλεγα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μόνο εμείς υπήρχαμε μέσα στο γήπεδο. Και απλά πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις πιο νωρίς, γιατί στη συνέχεια μας πιάνει αδικαιολόγητο άγχος, πιο πολύ και εμένα. Εντάξει, διακυδεύονταν πολλά πράγματα. Εμείς είπαμε ότι αν περάσουμε σήμερα από εδώ, ο δρόμος είναι ανοιχτός για την Α Εθνική. Νομίζω ότι αυτή την ομάδα δύσκολα μπορεί να την ανακόψει κάποια άλλη στην κατηγορία. Φαίνεται καθαρά η διαφορά. Με σωστούς προσανατολισμούς και με όμορφο ποδόσφαιρο στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός λίγο από κάποια διαστήματα που είπαμε ότι το άγχος αυτό της νίκης, επειδή είναι γυναίκες και λίγο δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε πιο καλά. Λίγο μετά μεταστημένα και η Κομωτινή προσπάθησε λίγο η Ροδόπη 87 να πιέσει. Αλλά αλλιώς καθαρή ευκαιρία δεν μας έκανε καμία. Ήττα του ΓΑΣ Κομωτινή με 70-57 εκτός έδρας από την πρωτοπόρο ομάδα της Γέφυρας στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής Ανδρών του Μπάσκετ. Προσπάθησε η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα της Γέφυρας τουλάχιστον για 10 λεπτά, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο τελικά ιτήθηκε από μια ανώτερη ομάδα με 13 πόντους διαφορά. Διαφορά αυτή κυμαίνοντας το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή παρά την ήττα παρέμεινε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Η ομάδα της Γέφυρας συνεχίζει να πρωτοπορεί και είναι το πρώτο φαβορί για άνοδο στην Β' Εθνική. Διαιτήτευσαν οι κύριοι Ξέρας Καρακώστα στα 10 λεπτά του αγώνα, 18-14, 37-24 ημίχρονο, 51-49 και 70-57 το τελικό. Η συνθέσεις για την ομάδα της Γέφυρας, προπονητής και παίκτης του Λούμης, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, έβγαλε 42 πόντους με 2 τρίποντα. Δανάκης 2, Τολιόπουλος 7, Μπάρκος συμμετοχή, Μιλωνίδης 13, Μπίσκας 3 πόντι, Κουλουμπής 2, Γεράκης συμμετοχή, Αλπάντης 1, Σιολόγκα συμμετοχή και Τσακυρμπάρογλου συμμετοχή. Για το ΓΑΣ Κομωτινή, προπονητής Κωνσταντίνας, Καραμπέκης 11 πόντι, Μπεκρής 8 με 2 τρίποντα, Στασιρόπουλος 13, Λεχούδης συμμετοχή, Μαγκόνης 6 με 2 τρίποντα, Χαλίλ 6, Καλατζής 13 με 3 τρίποντα και Μπούντα συμμετοχή. Ήττα της ΑΕΚ Κομωτινής με 68-56 από την Ασπίδα Ξάνθης στο Κρυστό Γυμναστήριο στο Θρακιώτικο Ντέρμπι στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής Ανδρών του Μπάσκετ. Ήττα της ΑΕΚ Κομωτινής στο Θρακιώτικο Ντέρμπι στο Κρυστό Γυμναστήριο από την ανώτερη Ασπίδα Ξάνθης με 68-56. Η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής προσπάθησε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο παρά το 3-2 στο ξεκίνημα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ενία του αγώνα, προηγήθηκαν στο 15-19-32. Η μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο 19-37 στο 16, ενώ η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα ήταν 41-65 στο 34. Οι φιλοξενούμενοι χαλάρωσαν από εκείνο το σημείο και ύστερα. Ένα 9-0 σερία έκανε η ΑΕΚ Κομωτινής, μείωσε 50-65 στο 36. Μείωσε και μέχρι τη λήξη του αγώνα 12 πόντους για να νικήσει δίκαια η ομάδα της Ασπίδας Ξάνθης. Διαιτήτευσε ο κ. Τζιομπάνος Παπαδόπουλος στα 10 λεπτά, 14-17-27. 39 ημίχρονο, 37-56, 56-68 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Κομωτινής, Σταματέλος 3, Λεφή συμμετοχή, Χονδρόπουλος 11 με ένα τρίποντο, Βάκρινος 5, Βαχαρίδη συμμετοχή, Κουτσοβασίλης 7 με ένα τρίποντο, Θεοδωρίδης 9, Πόντι, Σιμάκης 15, Τελούδης 6 και Τερζίδης σε συμμετοχή. Για την Ασπίδα Ξάνθης, Κουμπάνης 14 με ένα τρίποντο, Παπαδάκης 5, Γρούδος 7 με ένα τρίποντο, Τσιόγκα συμμετοχή, Στεφανίδης 5, Χατζημιχαηλίδης 6, Δάτσης συμμετοχή, Κουτσουγιάννης 18 με ένα τρίποντο, Κελής 3 με ένα τρίποντο, Καραμπίνης 3, Παλάκης 2 και Πέτς 5 πόντι. Δείτε τι είπαν μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής της ομάδας Ασπίδας Ξάνθης Κώστας Ιωαννίδης και ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής Θέμης Κουκοβίνος. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το πέρασμα. Ήταν η διακοπή των εορτών που όλες τις ομάδες επηρέασαν. Επίσης παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να είναι νεοφώτιστη, αλλά και η οργάνωσή της και η στελέχωσή της και το προπονητικό team εμείς το εκτιμήσαμε πάρα πολύ από τη δουλειά που γίνεται μέχρι τώρα και γι' αυτό δώσαμε μεγάλη σημασία στο σημερινό παιχνίδι.
Εντάξει, μπορεί μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού να φάνηκε ότι ήταν εύκολο, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η ομάδα μας, ο στόχος που βάλαμε από την αρχή της χρονιάς, μπορεί σε κάποιους να μην φαίνεται ότι αυτός ήταν να βλέπουμε κάθε μάτς χωριστά. Δεν έχουμε κάνει ούτε μια συζήτηση μέσα στα αποδυτήρια για θέσεις, ανόδους, μπαράζ κτλ. Προσπαθούμε να εστιάζουμε κάθε εβδομάδα στο μάτς που έρχεται και στο τέλος θα δούμε τι καταφέραμε. Ό,τι λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τι λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Μετά τις διακοπές, πάντα οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες. Δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν κάναμε προπόνηση. Ήρθαν τα παιδιά άλλος Τετάρτη, άλλος Πέμπτη, άλλος Παρασκευή. Είχαμε πολλούς τραυματίες, συγχρόνους, είχαμε και άρρωστους. Δεν ήμασταν έτοιμοι για να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε σήμερα. Όπως είδατε, λίγο πρέπει να απογοητεύσαμε και τον κόσμο. Θα ξανανεβούμε όμως, όπως ανεβήκαμε και την προηγούμενη φορά, θα ξανανεβούμε και θα παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Αυτή την εποχή αυτό μπορούσαμε να παίξουμε. Το σημερινό δεν ήταν, είπαμε, δεν ήταν καλό δείγμα, πρέπει να ανεβούμε. Μας έκανε κακό αυτή η διακοπή. Πρέπει να ανεβούμε σιγά σιγά και όταν θα αρχίσουμε να παίζουμε καλά πάλι εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Με αυτή την ύβηση κίνηση, κύριε, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Περιπλανήσεις, όπου εκεί την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει πάντα ο Νίκος Μεραχτσάκης και στην παρουσίαση είναι συνήθως η Φωτεινή Πασχαλίδου. Αμέσως μετά, ο Κώστας Στοκότσης μας οδηγεί στα τελευταία νέα, στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.